Και πάμε κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί είχαμε Μαρία σοβαρό περιστατικό ε, στα σύνορα Ελλάδας, Τουρκίας, στην Αδριανούπολη. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακριβώ και συγκεκριμένα, μάλιστα, στην περιοχή των Κήπων και Υψάλων. Από την τουρκική, βέβαια, πλευρά, να πω. Στο τμήμα τη Σινοριακή Πύλη, ένα οδηγό με αυτοκίνητο, όπω βλέπουμε εδώ στι εικόνε μα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα μπαίνοντα προ την Τουρκία, μπαίνοντα προ τα Σύνορα. Και τον βλέπουμε να πέφτει Τουρκίας, πάνω στη μοστοσυκλέτα και να αντιρρήσει κάτω και Τουρκο... να πέφτει και ο οδηγό. Ακριβώ. Ο οδηγό είναι Τούρκο, είναι Τούρκο μοτοσυκλετιστή, το, το ο οποίο και τραυματίστηκε και στη συνέχεια, αφού προχώρησε προ τα τουρκικά σύνορα προ τι τελωνιακέ αρχέ τη Τουρκία, τότε βγήκε ο οδηγό από το αυτοκίνητο και έβγαλε ένα μαχαίρι, απειλώντα, όπω λένε οι πληροφορίε τουλάχιστον των τουρκικών μέσων ενημέρωση, απειλώντα Τούρκου αστυνομικού. Και σε αυτήν την περίπτωση οι Τούρκοι αστυνομικοί έριξαν δύο βολές στον αέρα και του είπαν να σταματήσει και όταν δεν σταμάτησε ο Έλληνας οδηγός τότε τον πυροβόλησαν στο δεξί του πόδι. Τον έχουν συλλάβει. Τον έχουν συλλάβει και νοσηλεύεται και ο ίδιος ο οδηγός. Και ο, ε, και ο μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε επίσης νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Είναι σε νοσοκομείο της ε, Τουρκίας, εδώ στην Τουρκία. Τώρα, οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν αμέσως από τις τουρκικές αρχές για αυτό το περιστατικό. Ο, ο πρόξενος της Αδριανούπολης έχει επιληφθεί του θέματος και ε, πρόκειται να κάνει τα δέοντα. Πάντως, πληροφορίες μας μας λένε ότι πρόκειται για κάποιον Έλληνα ο οποίος μάλλον αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ότι το περιστατικό αυτό είναι αστυνομικής φύσεως. Δεν, έχει, δεν είναι κάποιο Μάλι. επεισόδιο διπλωματικό. Πάντως υπάρχει επίθεση Η πρώτη σε δηλαδή εκτίμηση τουρκο. είναι πως πρόκειται για άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα και πώ δεν έχει τέλο πάντων κάποια άλλη χρειά το γεγονό. Λοιπόν, Μάρια Ζαχαράκη. Έχει Ζαχαράκι. τραυματίσει μοτοσυκλετιστή, δεν κινδυνεύει κανένα ζωή. Ευχαριστούμε υγεία, πολύ η... για την ενημέρωση, Μάρια. Σας ευχαριστούμε πολύ.